αλλά με την ανάγνωση των εφημερίδων και θα δούμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Η ερώτησή μου, Κυριάκο, είναι αν αυτό το οποίο βίωσες εχθές ως πολιτικός και ως δημοσιογράφος, ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός, ήταν κάτι το οποίο συνιστά σε σένα μια διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση από πλευράς αστυνομίας. Ναι, δηλαδή σίγουρο. Και επίθεση κατά και προπυλακισμοί δημοσιογράφων και προσαγωγές δικηγόρων και γενικότερα μια μαχητικότητα από πλευράς αστυνομικών δυνάμεων. Το αν είναι σε λάθος κατεύθυνση ή όχι, ευχαρίστως θα το σχολιάσουμε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι από αύριο ή από σήμερα πρέπει να αλλάξει τακτική αστυνομία. Στα συλλαλητήρια πρέπει να μοιράζει μπισκοτολούκουμα. Ναι. Έτσι, για να κυριολεκτούμε. Αποφασίσουμε τι αστυνομία θέλουμε τελικά. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Ο κ. Σπιταλάς γελάει. Θέλουμε αστυνομία να ξουδετερώνει τον Μπάσαρη και να μην ξουδετερώνει 15 χρόνια. Νίκο, θα σε απαντήσω. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό, θέλω να απαντήσω. Εγώ τέτοια θέλω. Χθες, ίσως είναι πολύ αριστερό αυτό που λέω, συγγνώμη. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχει αριστερή άποψη. Το πρόβλημα είναι ότι περάσαν από την αδιάκριτη άμυνα στην αδιάκριτη επίθεση. Μισό. Κάτσε τα πείτε. Για να βάλω τα πράγματα όλα αυτά. Και συγγνώμη για την πείτε. Δεν ξέρω αν είχε πορεία ο δικηγορικό σύλλογο. Γιατί πολλοί δικηγόροι ήταν κάτω. Δηλαδή ξαφνικά 15, 20, 30 δικηγόροι ναι. Έκαναν πορεία. Ή είναι γνωστό ότι ο δικηγορικό σύλλογο πάντα στέλνει καιρό και φτιάξει μια ευέλικτη ομάδα για προστασία δικαιωμάτων συλληφθέντων. Όχι, ξέρουμε, να τα λέμε όλα. Να τα λέμε όλα. Υπάρχουν επαγγελματίε δικηγόροι που κατ' επάγγελμα αποφυλακίζουν προφυλακισμένου ή πηγαίνουν όταν γίνονται τα επεισόδια για να βγάλουν αποφάσει. Καλά, υπάρχουν και επαγγελματίε δικηγόροι που τι στοχοποιούμε που βγάζουν λέμπορο ναρκωτικών ω χρήστε. Το επαγγελματίε. Μην τι στοχοποιούμε και υπάρχουν και πολιτικοί που τα παίρνουν. Μην τι στοχοποιούμε. Θα με αφήσει. Ναι. Η στοχοποίηση έγινε εδώ και ώρα που στην αστυνομία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Η αστυνομία στοχοποίησε δημοσιογράφου. Θα πω όμως το εξής. Ο ρόλος των δημοσιογράφων επί 1,5-1 μήνα, αν θέλετε, ναι, ναι. Δεν ήταν και ο καλύτερος. Γιατί? Εγώ ξέρω ότι ο συνάδελφος καταγράφει και ρωτά. Γιατί? Δεν τοποθετείται. Έλεπα σε παράθυρα δημοσιογράφους ναι. Να προβοκάρουν εναντίον της αστυνομίας, ναι. Να αναφέρονται σε αυτήν με άσχημο τρόπο στα επεισόδια. Και ήρθε η στιγμή, ήγηκε η ώρα, να κάνουμε και την αυτοκριτική. Να ζητήσουμε συγγνώμη να πούμε: η ζαρντινιέρα ήταν ατυχέστατο το περιστατικό, δεν είχαν πρόθεση. Τι σχέση έχει η ζαρντινιέρα, κάτσε, Κυριακό, μισό λεπτό. Μιλάμε για τα επεισόδια τα πρόσφατα, όχι τα αυτά που δικάστηκαν αστυνομικοί. Μα είμαι αυτό που σου λέω: το ότι ο δημοσιογράφο έβγαλε το πατοπέδι, ο δημοσιογράφο έβγαλε τη ζαρντινιέρα. Ο δημοσιογράφο είναι που θα χειροκροτούσε την αστυνομία αν εξουδετερώνε τον Μπάσαρη. Εδώ βγήκαν οι συνδικαλιστέ και στοχοποιούν δημοσιογράφου. Είναι άγγελοι και αστυνόμοι είναι κτίνη. Υπάρχουν άγγελοι παντού. Ακριβώς, και παντού, σε όλα τα επαγγέλματα. Απλά δεν θα μπερδεύουμε τη ζαρντινιέρα, μια φασιστική συμπεριφορά κάποιων αστυνομικών 5-6 που τιμωρήθηκαν, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, με αυτά που κάνουμε ναι. Καθημερινά. Ακούστε, πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική όλοι. Και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Και να κάνω και εσένα σου άρεσε δηλαδή η αστυνομία χτες, αυτό είναι το θέμα. Εμένα δεν το. Κοιτάξτε, έκτροπα γίνανε, μην κοροϊδευόμαστε. Πάντα έγιναν ακραίες ενέργειες. Ναι. Δεν το συζητούμε αυτό. Ναι. Αλλά από εκεί μέχρι το σημείο να λέμε ότι πάλι φταίει η αστυνομία. Έχει μια απόσταση. Και να σα πω και κάτι άλλο. Πού είναι οι δημοσιογράφοι να κάνουν την ίδια ακριβώς, να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τον Αλέξη ή τον Διαμαντή ή τον άλλο ειδικό φρουρό που δολοφονήθηκε πριν μερικούς μήνες έξω από ένα κτίριο που φιλούσε. Δεν είχαμε την ίδια συμπεριφορά. Δεν κάναμε την ίδια ανάλυση των γεγονότων ο καημένος αστυνομικός. Όχι. Ο καημένος ο Αλέξης, ναι. Μισό λεπτό. Αλλά ο καημένος Διαμαντής. Μισό λεπτό. Η όποια τρομοκρατική επίθεση μια ήδη γνωστή τρομοκρατική οργάνωση. Συγκρίνεται με την απόπειρα να εμφανιστεί ή να μην εμφανιστεί ως εξωστρακισμός ένας φόνος ή δολοφονία, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Συγγνώμη. Διότι επί 15 μέρες. Κάνουμε ένα λάθος. Διότι με τον άτυχο αστυνομικό ασχολούμαστε καθημερινά. Ακούστε, κύριε, εγώ θα είμαι ειλικρινής. Μέχρι την ημέρα του ανασχηματισμού. Επειδή χύθηκε πάρα πολύ αίμα ώστε να υπάρχει το τεκμήριο της αθεότητος. Σαφέστατα. Επειδή χύθηκε πάρα πολύ αίμα όταν λαμβάνει. Ακούστε, όταν λαμβάνει δικαιοσύνη, ουδής έχει δικαίωμα να ομιλεί. Άρα λοιπόν, κακώς μίλησε ο πρόεδρος Δημοκρατίας και κακώς μίλησε ο κ. Παυλόπουλος για δολοφονία. Θέλετε ότι ξεφύγαμε από τα όρια της νομιμότητας. Είναι δημοσιογράφος ο Παυλόπουλος ή ο Παπουλιάς. Ποιος? Ο κ. Παπουλιάς ή ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος που μίλησαν για δολοφονία. Είναι δημοσιογράφοι. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να ομιλεί από τη στιγμή που αναλαμβάνει δικαιοσύνη, δεν καταλαβαίνει. Σας λέω. Συγγνώμαστε, Κυριακό. Είναι δημοσιογράφοι αυτοί οι οποίοι μίλησαν για δολοφονία. Μα σας είπα και οι πολιτικοί να κάνουν αυτοκριτική. Δεν ακούσατε τι είπα. Είπα πολιτικοί και δημοσιογράφοι να κάνουν αυτοκριτική. Δεν το έχουμε αυτό. Φτάσει σε ένα σημείο να στοχοποιούν οι δημοσιογράφοι αστυνομικούς, οι αστυνομικοί δημοσιογράφους, οι πολιτικοί όλους, κάποιοι να εξαργυρώνουν με ψηφαλάκια. Και όλοι να έχουν κατά νου τους 6 μονάδες διαφορά Πασόκ και Νέα Δημοκρατίας. Δεν κατάλαβες τι είπα, κατά το ολοκληρώσω. Πολύ καλά κατάλαβα, αφού ξέρεις. Η αυτοκριτική ανήκει σε όλους, και σε αστυνομικούς, και σε δημοσιογράφους και πολιτικούς, να κάτσουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη ποια αστυνομία. Ωραία, σου άρεσε αυτό το οποίο είδες εχθές ως νέο δόγμα αντιμετώπισης κρίσεων και επεισοδίων. Αυτή είναι η ερώτηση. Εγώ είπα το εξής. Έκτροπα έγιναν. Αυτό είναι. Συμπεριφορές ακραίες έγιναν. Αλλά μαγαζιά δεν κάηκαν.
Για να είμαστε, σοβαροί. Δεν δέχτηκαν και επίθεση μαγαζιά. Δεν δέχτηκαν και επίθεση μαγαζιά. Κύριε Βελόπουλε, ο στόχος ήταν η αστυνομία. Δεν δέχτηκαν και επίθεση μαγαζιά. Περιφρονήθηκε, ακούστε με λίγο. Όχι από την αστυνομία, το άσυλο, από φοιτητές και καθηγητές και επιδικός και μπράβο. Ακριβώς, περιφρονήθηκε από τους. Όχι από τον Μαργογιαννάκη. Μα αν θέλουν, μπορούν δηλαδή. Αυτό μου λέτε τώρα. Άρα η ευθύνη των εισοδιών πηγαίνει σε αυτού που δεν περιφρονούν. Να λοιπόν η ουσία. Αν θέλουν αυτοί να. Ακούστε, είμαστε μοναδικοί. Όχι, όχι, εγώ απαντώ. Και γι' αυτό το έχω πάρει προσωπικό, αν και η δουλειά δείξτε μου να συντονίζω. Υπάρχει μια άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει 200. Επειδή οι δημοσιογράφοι στοχοποίησαν. Επειδή οι δημοσιογράφοι στοχοποίησαν του αστυνομικού, όπω μου πες πριν από λίγο. Και εγώ προσωπικώς διαφωνώ. Όχι, άλλο είπα. Διαφωνώ. Εξής, να κάνουμε την αυτοκριτική μα όλοι. Στοχοποιήσαμε την αστυνομία. Και λέω και το εξή. Να κάνουμε. Να... Δείξτε μου μια ευρωπαϊκή χώρα ναι. που έχουμε 200 συλλαλητήρια σε 6 μήνες. Μία. Τη Δευτέρα ξανά έχουμε. Δείξτε μου μια ευρωπαϊκή χώρα που να πάρει και να σηκώσει. Από το εξάμηνο όχι. Αλλά αν πάμε στη Γαλλία, ας πούμε, λίγο πριν, είχαμε, έτσι, ναι. Κύριε Μάνε, αυτό το εξάμεινο όχι. Στη Γαλλία δεν είναι να καταργήσουμε έτσι. Τα συλλαλητήρια. Σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, τα μαγαζιά, δεν είπα κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε δεν είναι άσπρο μαύρο όλα. Λέω όμως το εξής. Δεν μπορεί το δικό μου δικαίωμα στη διαμαρτυρία να κλείνει το μαγαζί του υπόλοιπου κόσμου. Το εμπορικό κέντρο της Αθήνας δεν δουλεύει πλέον. Κάθε, για ψήλου πείτε. Κύριε Βελόπουλε, με συγχωρείτε τώρα γιατί ειλικρινά θέλω να είμαι σίγουρος του διαβόλου. Και λέω αυτό και στους καλεσμένους ο λόγος. Τελευταίο. Φταίνει οι δημοσιογράφοι που τις πρώτες δύο μέρες του πανικού με το 15χρονο δεν προφυλάχθηκαν περιουσίες και κάηκαν τα μαγαζιά. Οι δημοσιογράφοι φταίνε. Είπα που κατομολογίαν συνδικαλιστών υπήρχε εντολή περί μη επέμβασης για να μην υποδαβλήσουμε. Οι δημοσιογράφοι φταίνε. Που εξετέθη η αστυνομία και έχασε την μπάλα αυτές τις πρώτες 48 ώρες. Και αποδείχθηκε ότι έχασε την μπάλα διότι ο κύριος Καραμαλής αντικατέστησε τον κύριο Κοινοφώτη. Ακριβώς. Όπως απέτυχε ο Λογοσκούπης και τον καταστήσαμε, όπως απέτυχε ο Κοινοφώτης σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Η υποκρισία της κυβέρνησης. Ναι. Δεν είναι ναι, φταίνει οι δημοσιογράφοι όμως, που αφήσανε και κάει και η Αθήνα. Κύριε Βελόπουλε, εάν δεν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι και οι τηλεοπτικές κάμερες εχθές, οι άνδρες των ΜΑΤ δεν θα πηγαίνανε τους συλληφθέντες στα γραφεία του Πασόκ. Επειδή αποκαλύφθηκε βατοπέδια τους δημοσιογράφους, έπρεπε να μείνει κουκουλωμένο. Δεν θα τους πήγαιναν στα γραφεία του Πασόκ. Μην μου μιλάτε για τα βατοπέδια εμένα και το τα μιλούσα εγώ ως δημοσιογράφος πριν 4 χρόνια, δεν το ξέρει κανένας το θέμα. Θα πω το εξής. Εγώ είπα κάτι άλλο και το καταλάβατε. Ο κ. Καραμαλής έβγαλε το Χινοφώτη, έβαλε το Μακογιαννάκη, αλλά ο Παυλόπουλος με την αμυντική σου τάση παραμένει εκεί, κύριε Μάνεση. Αυτός ήταν ο ηθικός αυτουργός των επεισοδίων ως έναν βαθμό, όπως και οι υπόλοιποι είμαστε, όταν είχε πει αμυντική στάση αστυνομία. Μισό λεπτό. Ο Παυλόπουλος φταίει δημοσιογράφη. Τώρα γιατί χάσαμε την μπάλα, κύριε Βελόπουλε. Παρακαλώ. Ο Παυλόπουλος φταίει δημοσιογράφη. Γιατί χάσαμε την μπάλα. Καλά, δεν καταλάβατε τι είπα. Αυτοκριτική. Κατά βάση δεν καταλαβαίνω, το ξέρετε. Πολιτική. Αν δεν καταλαβαίνετε τα λογικά μου, δεν φταίω εγώ. Αγαπητέ με μέσον εγώ. Κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Έχουμε μειωμένο καταλογισμό, αυτό το ξέρετε. Η αυτοκριτική ανήκει σε όλους μας, είπα, δημοσιογράφους, πολιτικούς, αστυνομικούς. Δεν το καταλάβατε. Ξύπνιος δεν είμαι, ξύπνιος δεν είμαι, αλλά έχω καλή μνήμη. Όταν ανοίξαμε την κουβέντα, είπες, μα τι αστυνομία θέλετε να έχουμε επιτέλους. Συμφωνώ. Τι αστυνομία θες να έχουμε. Για πες μου, τι αστυνομία θες να έχουμε. Εσύ πες μου. Εγώ θα σου πω. Ναι, να κάνει τη δουλειά της. Να συλλαμβάνει εγκληματίες και να προστατεύει πολίτη. Μπράβο. Αυτή την αστυνομία θέλω. Το λέει και το Σύνταγμα. Και κυρίως δεν είναι εγκληματίας αυτός που πετάει μολότοφ. Κύριε Βελόπουλε, δεν είναι εγκληματίας αυτός που παραβιάζει και αυτό που θα πρέπει να έχουμε είναι μια αστυνομία. Καλείτε το ρεπορτάζ της 16 χρόνια. Γιατί έχω μπλέξει με μια αστυνομία η οποία θα έχει ένα σχέδιο, θα έχει ένα πλάνο και δεν θα ξυπνάει κάθε μέρα με ένα άλλο σχέδιο. Μια αστυνομία που η ηγεσία. Γιατί κύριε Βελόπουλε, αν καταλάβατε χθες η αστυνομία το έχασε το παιχνίδι. Μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του αστυνομικού, του νεαρού, του παιδιού, η αστυνομία θα μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά και να έχει και τον κόσμο δίπλα της. Χθες όμως η αστυνομία πήγε και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ήταν η Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Μισό λεπτό. Δείξε το βίντεο με τη γιαγιά, σε παρακαλώ, επειδή μου περιέργεια, σημειολογικά. Δεν ήθελα να το δείξω τώρα. Υπάρχει στο. Μα ποιος είπε ότι δεν έγιναν έκτροπα, μισό λεπτό. Πέρναγε μια γιαγιά και την πιάτα.